Μιλώντας όμως για αυτισμό, θα περάσουμε στο θέμα υγείας. Mm. Θα περάσουμε σε ένα θέμα που έχουμε συζητήσει χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Γιατί είχαμε εδώ γυμναστές, είχαμε τη Ρένια, είχαμε αθλητές, τον Γιάννη. Ναι. Ακριβώς. Πολλές φορές όμως δεν κοιτάμε το πιο σημαντικό πράγμα πριν ξεκινήσουμε να μπούμε στο κομμάτι του αθλητισμού. Και εσύ πρέπει να το κοιτάς αυτό. Το έχω. Μιλάς για τους άλλους, αλλά να, και εσύ που τρέχεις κάθε το εβδομάδα. Το έχω, εννοείται. Και τώρα θα μας τα πει καλύτερα νούμερο ένα ειδικό σου αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι, Νίκη, εσύ κάνεις προαθλητικό έλεγχο? Έχω κάνει. Αλλά θα μας πει όμως ο κύριος Αναγνωστόπουλος, ο Τύρης, τι και πώς πρέπει να κάνουμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Είστε καρδιολόγος. Από τους πολύ καλούς καρδιολόγους και σας έχουμε στην παρέα μας γιατί χρειαζόμαστε τις συμβουλές σας. Και θέλουμε να μας πείτε τελικά τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε αθλητής, όχι μόνο αθλητής. Το κάθε παιδί, ο έφηβος, ίσως και κάποιος μεγαλύτερης ηλικίας που μπαίνει τώρα στον αθλητισμό. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε τελικά και να προσέξουμε? Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το τι είναι ο προαθλητικός έλεγχος. Ναι. Ο προαθλητικός έλεγχος προσφάτως από το 2017 και μετά έχει θεσπιστεί πλέον με νόμο. Έτσι. Όπου έχουν οριστεί κάποια πράγματα εκεί. Ο προαθλητικός λοιπόν έλεγχος σήμερα στην Ελλάδα έχει να κάνει με τρία κομμάτια. Έτσι. Αφορά το ιστορικό του ασθενούς, το ατομικό του ιστορικό, το οικογενειακό του ιστορικό, μια πλήρη κλινική εξέταση του ασθενούς και το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το περιβόητο ηλεκτροκαρδιογράφημα, τόσο απλό αλλά και τόσο σημαντικό ταυτόχρονα. Αυτός λοιπόν είναι ο λεγόμενος βασικός προαθλητικός έλεγχος, ο οποίος πρέπει να γίνεται από όλους όσοι συμμετέχουν σε οργανωμένες δομές εγκαταστάσεις αθλητικές, είτε σε μορφή ομάδας, είτε σε μορφή μεμονωμένη, δηλαδή κάνοντας αθλητισμό σε μεμονωμένο άθλημα, δηλαδή κολύμβηση κτλ. Αυτός λοιπόν ο προαθλητικός έλεγχος έχει θεσπιστεί με νόμο, με το νόμο 4479 του 2017, όπου ο νόμος λέει λοιπόν πλέον ότι ο προαθλητικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για οποιονδήποτε αθλητή συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες οργανωμένες σε αθλητικές δομές και εγκαταστάσεις, έτσι, αφενός και αφετέρου, για να μπορέσει εκεί να συμμετάσχει θα πρέπει να εκδοθεί η λεγόμενη κάρτα υγείας του αθλητή, την οποία επίσης ο νόμος λέει ότι πρέπει να την υπογράψει καρδιολόγος. Είναι η μοναδική ειδικότητα που εξοδοτεί πλέον ο νομοθέτης, βέβαια όχι επειδή του ήρθε, επειδή έγινε γνωμοδότηση από τα επιστημονικά όργανα της Ελλάδος, ένα εκ των οποίων είναι και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, γνωστή σε όλους σας. Με βάση λοιπόν αυτές τις συστάσεις, ο προαθλητικός έλεγχος θεωρείται υποχρεωτικός και απεικονίζεται για τον κάθε αθλητή στην κάρτα υγείας του αθλητή, η οποία πρέπει να επιδεικνύεται παντού αυτή η κάρτα. Είναι υποχρεωτικός μόνο για τις κατηγορίες ανθρώπων που είπαμε ή είναι υποχρεωτικός και για τα παιδάκια που στο σχολείο που θα κάνουν, ναι μεν όχι κάτι τόσο έντονο σαν γυμναστική, αλλά έχουν μάθημα γυμναστική. Είναι υποχρεωτικός γιατί και το σχολείο ουσιαστικά έχει οργανωμένη δομή εγκατάσταση γυμναστικής. Ναι. Είναι οργανωμένη. Γι' αυτό λοιπόν πλέον τα τελευταία χρόνια, χωρίς βέβαια ο κόσμος, όχι μόνο από την πλευρά των γονέων και των μαθητών, αλλά και από την πλευρά των ανθρώπων που παρέχουν αθλητικές υπηρεσίες, δεν είναι πολύ γνωστά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει μια σύγχυση όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και πιστεύω ότι αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ελληνική κοινωνία. Σήμερα. Μιλήσατε για δομές, για γυμναστήρια, για ειδικούς χώρους και να σας πω ότι τα περισσότερα, ακόμα και σήμερα, δεν ζητούν προαθλητικό έλεγχο. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είναι παράνομο πλέον αυτό. Εκεί πρέπει να προσέξει αυτός που θα πάει εκεί. Να μην νομίζει ότι επειδή είναι καλά αυτή τη στιγμή, ότι ένα παρελθόν στην οικογένεια, ένα παρελθοντικό συμβάν στην οικογένεια ή κάτι άλλο. Ή κάτι που μπορεί να προκύψει. Τον ορίζει απόλυτα υγιές. Ναι, γι' αυτό και λέμε ότι εμείς οι καρδιολόγοι λέμε ότι πέρα από το επιστημονικό κομμάτι υπάρχει και το ηθικό και το νομικό κομμάτι. Το νομικό κομμάτι είναι το μόνο εύκολο. Δηλαδή νομοθετεί το κράτος. Και ο πολίτης ή ακολουθεί ή δεν ακολουθεί. Αυτός που δεν ακολουθεί είναι παράνομος. Υπάρχει όμως και το ηθικό κομμάτι. Ο γονέας που πάει και αναποθέτει το παιδί του, ας πούμε, σε μια οργανωμένη δομή για να αθληθεί. Ο γυμναστής που κάνει γυμναστική στο παιδί. Όλοι αυτοί δεν πρέπει να αισθάνονται το αίσθημα της ευθύνης. Δεν θέλει ο γονέας, ας πούμε, να ξέρει το παιδί του αν φάσκει από κάτι πριν πάει να ασκηθεί σε μια οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα. Πόσο μάλλον όταν έχουμε να κάνουμε και με αθλήματα. Αυτά που λέμε ανταγωνιστικού τύπου ή αθλήματα πρωταθλητισμού. Δηλαδή, όχι να μην πας σαν απλός αθλητής, να πας σαν πρωταθλητισμό. Δηλαδή, να κάνεις πρωταθλητισμό. Ανταγωνιστικός αθλητισμός. Εκεί είναι ακόμα πιο ζόρικα τα πράγματα. Ναι, το γνωρίζω. Για την κάρτα υγείας που μας είπατε.
Η κάρτα υγείας λοιπόν εκδίδεται από τον γιατρό, από τον καρδιολόγο, δηλαδή υπογράφεται μάλλον, όχι εκδίδεται, υπογράφεται από τον καρδιολόγο και με βάση αυτή την κάρτα ο αθλητής μπορεί να συμμετάσχει οπουδήποτε. Δηλαδή μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές οργανώσεις, μπορεί να συμμετάσχει στην προπόνηση, γιατί κανονικά δεν θα πρέπει να συμμετάσχει αν δεν έχει την κάρτα υγείας. Τι ακριβώς προλαμβάνει ο προαθλητικός έλεγχος? Ο προαθλητικός έλεγχος ουσιαστικά προσπαθεί με τα δικά μας μέσα, τα κλινικά μέσα τέλος πάντων, κλινική εξέταση, ιστορικό, καρδιογράφημα, που είναι και ο βασικός έλεγχος, και από εκεί και πέρα, αν κρίνει ο γιατρός και οι υπόλοιπες διάφορες άλλες εξετάσεις, προσπαθεί να προλάβει τι άλλο, τον ευφυΐ θάνατο. Δηλαδή, η σύγχρονη μάστιγα αυτή τη στιγμή στα γήπεδα είναι ο ευφυΐ θάνατος. Δηλαδή, κάποιος αθλητής ο οποίος και το πιο δραματικό συμβάν, δηλαδή να βλέπεις νέο παιδί να καταραίει και να μην ανανύπτει έτσι ποτέ. Αυτό έχει συμβεί όχι μόνο δηλαδή σε αλάνες και σε κατώτερο επίπεδο, κατωτέρω επίπεδο αθλητισμού, έχει συμβεί και σε γήπεδα αλφα-εθνικής, σε επίπεδα Champions League, έτσι. Και θα μου πεις, καλά, αυτό πώς δεν τον πήραν χαμπάρι, ξέρω εγώ, δεν του κάνανε εξετάσεις όλα αυτά. Γι' αυτό λέμε ότι ο προαθλητικός έλεγχος πρέπει να γίνεται. Φανταστείτε λοιπόν να μην γινόταν κιόλας ο προαθλητικός έλεγχος, τι θα γινόταν. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Αναφέραμε πόσο σημαντικός είναι ο προαθλητικός έλεγχος. Αναφέραμε ότι προλαμβάνει τον ευφυΐ θάνατο. Τι άλλες επιπτώσεις μπορεί να έχει η συστηματική άσκηση στο καρδιαγγειακό σύστημα? Ναι, αυτό τώρα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που ξεφεύγει λίγο από τον προαθλητικό έλεγχο, αλλά μπορούμε να πούμε. Η άσκηση ουσιαστικά είναι ένα σύνολο πραγμάτων, έτσι, προσφέρει στον οργανισμό ένα σύνολο πραγμάτων. Αυξάνει αυτό που λέμε εμείς την αερόβια ισχύ. Δηλαδή, αυτό που μετράμε συνήθως με την καρδιαναπνευστική δοκιμασία κοπόσεως, την κατανάλωση οξυγόνου του ανθρώπου, έτσι. Και μετράμε αναερόβιο οδό κτλ. Μετράει λοιπόν η άσκηση, αυξάνει την αερόβια ισχύ, την ικανότητα δηλαδή του οργανισμού να προσλαμβάνει και να καταναλώνει οξυγόνο μέχρι το μυϊκό του σύστημα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η μυϊκή ισχύ. Δηλαδή η δύναμη. Η μυϊκή δύναμη του ανθρώπου. Και το τρίτο κομμάτι είναι η λεγόμενη νευρομυϊκή συναρμογή. Δηλαδή η ικανότητα συνεργασία του νευρικού με το μυϊκό του σύστημα. Όλα αυτά λοιπόν μπορεί η άσκηση να τα βελτιώσει. Η αεροβική ισχύς βέβαια περιέχει μέσα όλα τα συστήματα που εμπλέκονται στη μεταφορά του οξυγόνου. Το καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό, το αίμα, το μυϊκό. Γυμνάζει λοιπόν η άσκηση όλα αυτά, γι' αυτό και θεωρείται πλέον φάρμακο. Αν το έχετε ακουστά, exercise is medicine, είναι ολόκληρο κίνημα. Είναι. Έτσι. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που αλλάζει ανάλογα με την ηλικία σε ένα προαθλητικό έλεγχο? Αλλάζει κάτι? Βασικά δεν αλλάζουν πολλά πράγματα. Ο βασικός προαθλητικός έλεγχος έχει αυτά τα στοιχεία που σας περιέγραψα. Mm-hmm. Δηλαδή, αναλυτικό, ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, πλήρης καλή κλινική εξέταση και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Αυτό πρέπει να γίνεται σε όλους όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε μια οργανωμένη αθλητική δραστηριότητα. Είτε ένα παιδί 6 χρονών, είτε ένας έφηβος, είτε ένας 45, ας πούμε. Έτσι. Mm-hmm. Απλώς θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι σε ηλικίες κάτω του 35 ετών, το συχνότερο αίτιο ευφυΐου θανάτου στα γήπεδα θεωρείται η λεγόμενη υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Συγγενής κληρονομική καρδιοπάθεια αυτή. Ενώ σε ηλικίες άνω των 35 ετών είναι συνήθως η στεφανία νόσους, το πιο συχνό αίτιο. Γι' αυτό λοιπόν ένας άνθρωπος που είναι πάνω από 35 χρονών είναι πιο επιτακτική ανάγκη να κάνει προαθλητικό έλεγχο, γιατί η έντονη άσκηση σε έναν άνθρωπο ηλικίας 45 χρονών μπορεί να προκαλέσει συμβάν, μπορεί να προκαλέσει δηλαδή η έντονη έτσι, άσκηση σε έναν άνθρωπο που δεν έχει διερευνηθεί, έχει πρόβλημα και δεν το ξέρει. Επειδή έχουμε 2 λεπτά μόνο. Παρόλο που η άσκηση θεωρείται φάρμακο που είπαμε, έτσι. Ισχύει. Στη διάρκεια της συζήτησής μας, έτσι, στα επόμενα 2 λεπτά, εγώ θα ήθελα να μας πείτε, ως καρδιολόγος, τελικά πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια μόνιμη έτσι, επισκεψιμότητα από οποιονδήποτε. Γιατί το πιάσαμε έτσι πιο αθλητικά. Αλλά λέμε καμιά φορά ότι εντάξει, δεν έχω φτάσει ακόμα στις 40 για να πάω να κάνω ένα καρδιογράφημα, πέρα από τον αθλητισμό δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πολύ αναγκαίο και απαραίτητο να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει μέσα στον χρόνο να υπάρχει ένας έλεγχος. Κάνω λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Ναι, πρακτικά πρέπει να γίνει η πρώτη επίσκεψη, η αρχική προσέγγιση. Να φύγει αυτό το άγχος του καρδιολόγου, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχει αυτό το άγχος. Δεν πας σε ένα σουβλατζίδικο να φας ένα σουβλάκι να πεις μια μπύρα. Πας σε ένα καρδιολόγο, οπότε υπάρχει ένα εύλογο άγχος. Έτσι. Θα πρέπει λοιπόν να ξεπεραστεί το άγχος της πρώτης επίσκεψης, αυτό που λέμε εμείς. Σε όποια ηλικία και να είσαι, είτε είσαι. Καλά, τα παιδιά ουσιαστικά άγονται και φέρνουν από τους γονείς. Είτε είσαι σε ηλικία 18 χρονών, που μόλις ενηλικιώθηκες, είτε είσαι σε ηλικία 45, είτε είσαι σε ηλικία 55-75, θα πρέπει να
ξεπεράσεις το άγχος της πρώτης επίσκεψης. Γιατί οι περισσότεροι λένε, αν θα πάω και μου βρει, τι γίνεται. Mm. Μα αν δεν πας και έχεις και δεν το βρεις, τι γίνεται. Τι γίνεται. Έτσι. Και αυτό τώρα βέβαια θα μπορούσε να άπτεται του προαθλητικού ελέγχου. Οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου πρέπει να σηκωθείς από τον καναπέ και να πας να αθληθείς, θα πρέπει να ξέρεις τι γίνεται με το καρδιαγγειακό σου. Αλλιώς είναι, πώς να το πούμε, ρώσικη ρουλέτα. Είναι, το παίζεις στην τύχη, στα ζάρια. Και μην ξεχνάμε ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, η φθορά των συστημάτων του είναι μεγαλύτερη. Άρα λοιπόν αυξάνονται οι πιθανότητες να έχεις πλέον επίκτητο, που λέμε, καρδιολογικό πρόβλημα. Πέρα από τα κληρονομικά που αφορούν τους μικρούς. Έτσι. Πρέπει να προσέχουμε την καρδιά μας, γιατί είναι η καρδιά μας, πώς να το κάνουμε. Και όταν έχεις έναν ειδικό που μπορείς να συμβουλευτείς ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα φόβου, δεν υπάρχει θέμα ανασφάλειας, έτσι δεν είναι. Δεν μπορούμε να βάζουμε το φόβο μας μπροστά και να μην ξέρουμε τι γίνεται τελικά στην υγεία μας. Με τη μόνη διαφορά βέβαια ότι ο φόβος ουσιαστικά υποχωρεί αφού εγκατασταθεί μια καλή σχέση με τον γιατρό, έτσι, όπου θα αισθανθεί ασφάλεια ο ασθενής ή εν πάση περιπτώσει εξεταζόμενος υποψήφιος ασθενής, τέλος πάντων. Αφού εγκατασταθεί λοιπόν η σχέση εμπιστοσύνης, μετά αρχίζει και μειώνεται ο φόβος. Το θέμα είναι να ξεπεραστεί ο αρχικός φόβος, πριν ακόμα γνωρίσεις τον γιατρό με τον οποίο θα συνεργαστείς. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τη συχνότητα του που λέγατε πριν, το πόσες φορές, πόσο συχνά πρέπει ο καθένας, αυτό εξατομικεύεται. Από την πρώτη λοιπόν επίσκεψη και μετά, αφού θα βγει ένα προφίλ, θα καταλήξουμε λοιπόν σε ένα προφίλ κινδύνου του κάθε ανθρώπου, ανάλογα στο τι έχει ο καθένας, από εκεί και πέρα θα φτιάξουμε, θα στήσουμε και την λεγόμενη διαγνωστική προληπτική στρατηγική. Είναι απαραίτητο λοιπόν. Είναι και να καθαρά εξατομικευμένο δηλαδή. Να μην το ξεχνάμε. Κύριε Αναγνωστόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Πολύ σημαντικά όσα είπατε και πρέπει να τα γνωρίζουν όσοι δεν τα γνωρίζουν και όσοι τα γνωρίζουν να μην φοβούνται. Να μην τα ξεχνάνε. Και να βάλουν μπροστά την επόμενη επίσκεψη στον καρδιολόγο τους. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα εμείς και επιστρέφουμε.